Εκείνο που ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ, να προσέξετε ότι ο Αντίχριστος δεν θα έρθει αμέσως να το δούμε. Θα κάνει μια προετοιμασία και η προετοιμασία αυτή θα είναι σκεπασμένη. Να μην μπορεί κανείς να το καταλάβει. Και περισσότερο δεν θα το καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τον κόσμο. Υπάρχουν όμως δύο σημεία. Ή να γνωρίζουν ότι τον υπηρετούν ή να μην γνωρίζουν ότι τον υπηρετούν. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν ότι υπηρετούν τον Αντίχριστο είναι όργανα του διαβόλου. Εκείνοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν και τον υπηρετούν είναι άξιοι της τύχης του. Διότι ο Πανάγαθος Θεός είπε ότι προσέχετε μη σας πλανήσει ο Αντίχριστος. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε, διότι η πλάνη του Αντιχρίστου είναι φοβερά. Ο διάβολος για να πάρει μία ψυχή κάνει το παν να μην γνωρίσει ότι είναι ο διάβολος που το κάνει. Εδώ το ομολογεί και το λέει. Όταν σε πείσω ότι δεν υπάρχω, τότε κάνω τη δουλειά μου μια χαρά, λέει. Και σήμερα έχει πείσει σχεδόν όλον τον κόσμο ότι δεν υπάρχει δαίμονας. Δεν βλέπετε τι λένε στα τηλεοράσεις? Δεν τους ακούτε? Πού είστε, πού πάτε? Τα ακούτε αλλά δεν τα καταλαβαίνετε. Δεν φωνάζουν ότι εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν στην εκκλησία είναι καθυστερημένοι? Δεν το λένε αυτό? Δεν φωνάζουν ότι η εκκλησία είναι για τους παπάδες και για τις γριούλες? Δεν το λένε αυτό? Έτσι. Δεν φωνάζουν ότι τούτα που σκέφτεσαι σε ποιον αιώνα ζεις, λέγει? Σε ποιον αιώνα ζεις? Δηλαδή δεν θέλουν καθόλου να έχουμε βάσεις και πάνω στις βάσεις να χτίζουμε το σπίτι. Θέλουν να μην έχουμε βάσεις και να χτίσουμε σπίτι, αν είναι δυνατό. Αλλά ο Θεός τι είπε? Λέγει, εκείνοι που ακούν το λόγο μου, λέγει, ομοιώσω αυτούς ανδροί φρονίμο, λέγει, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτρα. Και ήρθεν ο άνεμος, λέγει, και ήρθεν η βροχή, και ήρθαν οι καταράκτες, λέγει, και έπεσαν πάνω στην οικία εκείνη, αλλά δεν έπεσαν διότι είναι στερεωμένοι πάνω στην πέτρα. Και εκείνοι που δεν ακούν το λόγο μου, λέγει, θα ομοιάσουν με τον άνθρωπο ο οποίος χτίζει το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και έρχεται η βροχή, έρχεται η ποταμή, έρχονται οι καταράκτες, έρχονται οι άνεμοι, και πέφτει η οικία, λέγει, και είναι η πτώση αυτής μεγάλη, θόρυβος πολλής. Να σας μεταφέρω στην Αμερική, να σας φέρω στα Πυργέλια. Ήρθε μία από την Αμερική, είναι καημένη, ο Θεός να τη φυλάει. Παππούλη, λέγει, ήρθε να προσκυνήσω τον Άγιο Γεώργιο γιατί μου έσωσε το παιδί μου. Την ημέρα που έπεσαν τα Πυργέλια, λέγει, ήθελε να πάει η κόρη μου εκεί, λέει, και δεν πήγαινε και γλίτωσε η κόρη μου και ευχαριστώ τον Άγιο Γεώργιο. Εκείνα τα πυργέλια, εκείνη η πύργη, ήταν η οικονομία όλης της ανθρωπότητος. Και λέγει η Αγία Γραφή ότι θα εξαφανιστεί, λέγει, αυτή η οικονομία και αυτοί οι πύργοι θα πέσουν και θα κλάψουν οι πλούσιοι, λέγει, και οι άρχοντες. Και έπεσαν αυτά τα κάστρα της οικονομίας και έκλαψε η ανθρωπότητα. Αυτά είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Έπεσαν οι Βαβυλώνοι μεγάλοι, λέγει, η οποία κρατούσε τον κόσμο. Και έκανε κακό όμως τον κόσμο αυτή η μεγάλη δύναμη. Την κατέστρεψε ο Θεός και τελειώσαμε, ναι, παιδάκι μου. Την κατέστρεψε ο Θεός. Κάνει κακό στους φτωχούς λαούς. Σε όλο τον κόσμο.
Γέροντα, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν κακό στους συνανθρώπους τους. Για αυτούς γονάτισα. Το σατανά με μάγια. Για αυτούς γονάτισα τώρα το σύνορα. Εδώ δεν ήσουν. Όχι, γιατί δεν προλαβαίνω. Δεν ήσουν εδώ. Τι να σου κάνω. Τι να σου κάνω. Μια μισή ώρα είμαι εγώ. Ιησούς Χριστός. Δεν είναι μόνο δαίμονας που κάνει το κακό να μπει στους ανθρώπους. Οι ίδιοι άνθρωποι παίρνουν το δαίμονα να κάνουν κακό στους ανθρώπους. Τη δουλειά τους κάνουν. Εσύ τι κάνεις. Την κακία τους. Εσύ τι κάνεις. Εγώ ερωτώ το δαίμονα εδώ. Του λέω γιατί πειράζεις τα παιδιά του Χριστού μου. Και μου απαντά. Τη δουλειά μου κάνω, λέει. Εσύ μου λέει κάνεις τη δουλειά σου σε εκείνον το δικό σου, λέει, όπως την κάνω εγώ στο δικό μου τον άρχοντα. Ακούσες. Ξέρεις τι είναι αυτό όμως. Παγίδα του διαβόλου για να σου φέρει τύψεις συνειδήσεως ότι δεν κάνεις τίποτα. Ξέρεις τον πως πάει. Έτσι πως πάει το φίδι. Σαν το φίδι, ναι. Σαν το φίδι πάει. Σου δίδει μια από τη μια, σου δίδει και μια από την άλλη. Γι' αυτό πρέπει, χρειάζεται προσοχή πολύ. Μην πέφτετε στις παγίδες του διαβόλου. Και τώρα, για να επανέλθουμε στο θέμα μας, ο διάβολος και εκείνοι που εργάζονται στον διάβολο, στον Αντίχριστο, ανεπροσέξατε μία κίνηση στην κοινωνία. Ό,τι βρούνε, ευρίσκονται και εκείνοι οι οποίοι αντιμάχονται. Εξέδωκαν το αργύριον, τα χρήματα. Αμέσως ευρέθησαν και έκαναν το ίδιο εκείνοι οι παραπώντες, εκείνοι οι οποίοι είναι κακοί. Εκείνοι οι οποίοι κάθονται και σκέφτονται τι να κάνουν για να έχουν χρήματα χωρίς κόπο. Μία πλάνη. Δεύτερη πλάνη. Όλα προγραμματισμένα από τον Αντίχριστο. Δεύτερη πλάνη. Ανοίγουν τις τράπεζες. Κάνουν διαρρήξεις. Σκοτώνουν τον κόσμο. Τρίτη πλάνη. Δεν κρατάς χρήματα να πληρώσεις και πάεις και παίρνεις μια κάρτα. Σου την παίρνει ο κλέφτης, πάει στην τράπεζα, σου παίρνει τα χρηματάκια σου, πάει εσύ να πάρεις τα χρήματά σου και σου λέγει η ταμεία της τραπέζης. Ή ο ταμείας. Πήρες τα χρήματά σου. Όχι, λέγει, δεν τα πήρα. Εδώ είναι ότι τα πήρες, λέει. Το γραπτό μένει. Δεν μιλούν τα λόγια. Δεν περνούν τα λόγια. Και γίνεται εκεί η καταστροφή μεγάλη. Άλλη πλάνη του διαβόλου. Προσέξτε, ο κόσμος τα βλέπει. Δεν τα βλέπει όμως. Γιατί βλέπει και δεν τράπεζες. Βλέπει. Δεν είναι πλάνες του φτωχού που πάει να πάρει λεφτά και το δεν λοιπόν, τα πετσέρχεται. Ας σε παρακαλέσω να σταματήσεις να παίρνεις και να τα ερμηνεύεις και θα τα ακούσουμε όλα. Άλλη πλάνη του διαβόλου. Οι μεγάλοι να τρώγουν τους μικρούς. Και να συσπυρώνεται ο κόσμος, να συσπυρώνεται η οικονομία, να συσπυρώνονται τα πάντα. Και να έρχονται σιγά 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 για να γίνουν ένα μπουκέτο το οποίο όπως πηγαίνεις στον άνθρωπο που πουλεί τα λουλούδια και τα λοιπά και σου δίδει πόσα τριανταφύλλα θέλεις, πόσα άλλα λουλούδια τα δένει και σου τα δίδει. Έτσι θα κάνει ο διάβολος τον κόσμο. Θα τα κάνει έτσι σχεδόν. Και μετά θα κυβερνήσει τον κόσμο με ένα κουτί. Θα πατά το κουτί και θα κυβερνά τον κόσμο με τη μαγεία. Ερχόμεθα στη μαγεία. Φεύγουμε από εδώ για να πάμε πιο βαθιά. Πέστε μου, είδατε ότι αυτομάτως πάνω στα τρόφιμα τα οποία τρώμε υπάρχουν κάτι γραμμωτά συστήματα. Αυτό είναι προετοιμασία του διαβόλου, του Αντιχρίστου, για να δεχθεί σιγά σιγά μετά το σφράγισμά του. Φεύγουμε από εκείνο το γραμματό και πηγαίνουμε στην ευκολία του κόσμου. Παρέχει μια ευκολία και σου λέει ο άλλος,
Θέλει να περάσεις από τα διόδια. Βάλε ένα μικρό τσιπ και μόλις πηγαίνεις εκεί θα περνάς χωρίς να σε ελέγχει κανείς. Αλλά εκείνο το μικρό τσιπ που έβαλες επικοινωνεί με ένα δορυφόρο. Και ο δορυφόρος εκείνος σε ενώνει με ένα άλλο μεγάλο κομπιούτερ το οποίο έχουν στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, που χωράει όλον τον κόσμο μέσα. Πώς μας πήρανε όμως και μας βάλανε? Διότι ακριβώς μας έφερανε άλλη πανουργία. Σου λέγει, πηγαίνεις στην εφορία, δώσ' μου τον αριθμό, να σου δώσω αριθμό, να σε έχω, μόλις έρχεσαι να το βρίσκω το όνομά σου και να τελειώνουμε. Ευκολία βλέπετε. Ευκολία, τρέχει ο κόσμος. Αλλά εκείνα τα ονόματα και εκείνοι οι αριθμοί είναι όλοι μέσα στο κομπιούτερ αυτό το μεγάλο. Και προχωρεί η υπόθεση, προχωρεί για να φτάσουμε έπειτα και να σου λέει, δεν μ' αρέσουν οι ταυτότητες που έχεις, θα σου δώσω εγώ ταυτότητα. Και πάνω στην ταυτότητα αυτή θα βάλει το μικρό τσιπ, το οποίο είναι εκατομμύρια φορές μικρότερο από τη ρίζα της τρίχας. Ακούσατε? Δηλαδή αυτό το οποίο βάλει επάνω στην ταυτότητα θα αχρηστευτεί αύριο. Κάποιον τρόπο θα βρούνε και να σου πει ούτε και τούτη προχωρεί. Βάλουμε στα διαβατήρια. Βάζεις στα διαβατήρια και σου λέει θα έχει μία φωτογραφία που θα την βλέπεις και μια φωτογραφία που δεν θα τη βλέπεις και θα σου γράψει μέσα από τον καιρό που γεννήθηκες ως την ώρα εκείνη, θα δει τα μάτια σου, θα δει την ήριδα των οφθαλμών, θα δει το πρόσωπό σου, θα δει τα πάντα και θα σε κρατάει εκεί. Αυτό όμως το διαβατήριο και αυτή η ταυτότητα θα έρθει στιγμή που θα φωνάξουν. Μας ανακάλυψαν οι κλέφτες πάλι και βγάζουν αυτοί διαβατήρια και βγάζουν αυτοί ταυτότητες, άρα πρέπει άλλο κάτι να κάνουμε το οποίο να μην μπορούν οι κλέφτες. Και εκείνο που θα κάνουμε το υπέγραψε παρακαλώ και η Ελλάδα. Τι υπέγραψε η Ελλάδα? Να το ακούσετε να φρίξετε. Εκάθισαν πέντε όλοι και μεταξύ αυτών και η Ελλάδα εις το συμβόλαιο του Σέγγελ. Και είπαν ότι η πιο ασφαλισμένη ταυτότητα του κόσμου είναι το σφράγισμα στη δεξιά χείρα και στο μέτωπο. Και εδέχθησαν παρακαλώ, η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή ότι αυτό θα κάνει. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα έρθει και αυτό το σφράγισμα. Και τότε αλίμονο σε εκείνους λέγει η Αγία Γραφή που θα δεχθούν αυτό το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Τελείωσα, λέω. Έκλεισε η Βασιλεία των Ουρανών και θα έρθει λέγει η στιγμή κατά την οποία θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και θα λέει. Τι θα λέει? Νερό δεν έχετε. Ξεύρετε το νερό τι θα γίνει? Το νερό θα γίνει αίμα. Αίμα έχεις, λέγει ο κόσμος, αίμα θα πει. Αυτό λέει η Αγία Γραφή. Και το αίμα που έχεις ενώ ο κόσμος ποιο είναι? Οι εχτρώσεις. Ξέρετε ότι οι ανθρωπότες όλοι κολυμπάμε σε ένα αίμα αθώο. Αν μαζέψετε κάθε λεπτό που μιλούμε σκοτώνουν και ένα παιδί. Σε όλο τον κόσμο. Αν πάρουμε τον πλανήτη της Γης, θα δούμε ότι κάθε ένα λεπτό που περνά σκοτώνουν και ένα αθώο πλάσμα. Εκείνο το βρέφος που πάει, δεν τα βλέπει ο Θεός, δεν τα βλέπει η Παναγία μας. Δεν ελέγχει ο Θεός τον κόσμο, δεν γνωρίζει τι κάνουμε. Ο μόνος που δεν γελιέται είναι ο Θεός. Και λέγει, εφόσον έχισατε τόσο αίμα αθώο, λέγει, θα έρθει η στιγμή που θα πιείτε αίμα. Και ο Θεός με έναν του λόγο, με έναν έψιμο, έγινε όλο το νερό αίμα. Πήγαινε να πιείς, πήγαινε να μαγειρέψεις,
πήγαινε να ανοιχτείς, πήγαινε να καθαριστείς, πήγαινε να πλύνεις τα ρούχα σου, να τα σιδερώσεις. Αυτά είναι στην Αγία Γραφή και η Αγία Γραφή δεν παρέρχεται. Η Αγία Γραφή δεν φεύγει ούτε μία τελεία, ούτε ένα κόμμα. Ό,τι είπε ο Θεός αυτό θα γίνει. Και θα γίνει αυτό. Θα έρθουν, λέγει, πόλεμοι. Και θα ακούσει ο κόσμος ακουάς πολέμων. Και θα έρθουν πλημμύρες. Και θα έρθουν ασθένειες μοναδικές. Που δεν ξαναήρθαν άλλη φορά. Ήρθαν. Τα βλέπει ο κόσμος και δεν τα βλέπει. Μόλις βρούνε κάτι, θέλουν να βάλουν την επιστήμη να αναλύσουν αυτό το οποίο είδα. Όλα με την επιστήμη. Δεν βλέπετε τι συνέβη? Και είναι ένας Άγιος Γέροντας εκεί. Έστειλε ο Θεός μέσα σε αυτόν τον τελευταίον καιρόν, έστειλε αυτό το πλάσμα, το οποίο ακριβώς αγίασε με τον βίο του. Και ο Θεός για να το δείξει, το εφύλαξε και δεν έπαθε τίποτα. Εάν δείτε τα σκυλιά τα οποία γαυγίζουν κατά τον ίδιο τρόπο, θα δείτε και μέσα στις τηλεοράσεις πόσο γαυγίζει ο κόσμος να ανατρέψει την αγιότητα αυτού του ανθρώπου. Μα δεν ανατρέπεται, βρε άνθρωπε του Θεού, τι το κάνεις, τι ζητάς? Είναι Άγιος εκεί, δεν πιστεύεις? Δεν πιστεύεις με την υγειά σου? Βράδυ και είναι αυτή η κυρία Τζάνι, η κυρία Τζάνι, η οποία κυρία Τζάνι είναι άθεος, δεν πιστεύει. Εγώ δεν πιστεύω σε τίποτε, λέει. Και γαυγίζει εκεί, γαυγίζει συνεχώς, φωνάζει, τσιρίζει. Να ανατρέψει το θαύμα. Είναι ένα γεγονός, λέγει. Δεν είναι θαύμα. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Βρε πως το λες. Δεν πιστεύω εγώ, λέγεις, το θαύμα. Δεν πιστεύεις. Πήγαινε στο καλό, στην ευχή του Θεού. Δουλειά δικιά σου. Τι φωνάζεις? Για να πείσεις τους άλλους να σε ακούσουν. Δεν σε πέμπεις κανένα. Αυτή είναι η κατάσταση της ανθρωπότητας, παιδάκι μου. Αυτός είναι ο κόσμος. Και εδώ προχωρούμε και εδώ θα φτάσουμε. Και θα πάμε στην Αγία Γραφή, τι λέγει και οι πατέρες της Εκκλησίας. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε, μη πάρετε το σφράγισμα. Ξέβρετε, και αύριο όλα αυτά θα γίνουν με πολύ επέκταση. Δεν θα μείνουν σε ένα τόπο. Θα αρχίσουν να σφραγίζουν και θα δίνει άδεια μόνο να μπεις μέσα στο τρένο και να πάεις από τη μια πόλη στην άλλη, εάν έχεις το σφράγι. Θα δεις τα χρηματάκια σου που αποθηκεύεις αυτή τη στιγμή και θα σου λέγει, έχεις τη σφραγίδα? Δεν την έχω. Δεν θα πάρεις τα χρήματα σου. Ή το Χριστό ή το χρυσό. Και ξέρετε τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Θα προτιμήσουν το χρυσό, το χρυσάφι. Και θα το πιάσουν και λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα είναι τόσο, λέγει, άχρηστο το χρήμα, διότι πάνε να το κάνουν πλαστικό χρήμα τώρα. Να μην κρατάς πάνω σου τίποτε. Τίποτε να μην κρατάς πάνω σου. Μόνο έναν αριθμό, και ο αριθμός αυτός θα είναι εκείνος ο οποίος θα σου δίνει τα χρήματα. Θα αριθμηθεί ο κόσμος. Θα έχεις, όπως τα σκυλιά που τους βάζουν αριθμό, έτσι θα γίνουν οι άνθρωποι. Θα φτάσουν σε ένα σημείο που θα έχουν μόνο έναν αριθμό. Αυτή είναι η κατάσταση του κόσμου. Αυτή είναι η κατάσταση του διαβόλου. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτό το χρυσάφι, λέγει, θα είναι πεταμένο στους δρόμους και δεν θα σκύβει κανείς να το πάρει, διότι θα είναι άχρηστο. Δεν θα έχεις τίποτε να φας. Ούτε ψωμί να φας, ούτε νερό να πιείς, ούτε τροφή. Και εκείνος μόνο, λέγει η Αγία Γραφή, θα παίρνει όποιος θα έχει το σφράγισμα στο χέρι και στο μέτωπο. Οι άλλοι όλοι, λέγει, ούτε θα μπορούν να πουλήσουν, ούτε θα μπορούν να αγοράσουν. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να ο άλλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος ακούει τα λόγια, να αγκαναχτεί και να λέει, αυτά είναι παραμύθια. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Αλλά τι λέγει ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, η οποία δεν παρέρχεται, λέγει, όταν ένει μια κεραία μου, μη παρέλθει από τον νόμο μου, έως αν πάντα γέννητη. Όλα, ό,τι γράφω θα γίνουν, λέει.
όσα είπα θα γίνουν. Όπως η βροχή λέγει πέφτει στη γη και αν δεν την ποτίσει δεν επιστρέφει πίσω, έτσι είναι και τα λόγια μου τα οποία είπα, λέγει. Δεν επιστρέφουν πίσω. Τα είπα και αυτά είναι. Αυτό είναι ο κόσμος, παιδάκι μου. Γι' αυτό να ετοιμαζόμεθα να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες οι οποίες έρχονται, να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα με πίστη στο Θεό, να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου, για να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών, διότι λένε οι πατέρες ότι εκείνοι οι οποίοι θα πάρουν το σφράγισμα, λέει, θα φωνάζουν, λέει, θα έχουν τέτοιους πόνους, λέγει, όπως σε τσιμπά ο σκορπιός. Και θα είναι τέτοιος ο πόνος, λέγει, που θα πηγαίνουν οι άνθρωποι, αυτοί που θα σφραγιστούν, θα πηγαίνουν στις πέτρες και να φωνάζουν να πέσουν οι πέτρες να τους σκεπάσουν για να φύγουν από τους πόνους και δεν θα πέφτουν οι πέτρες. Θα ζητούν το θάνατο, λέει, και δεν θα υπάρχει θάνατος. Θα πηγαίνουν στα μνήματα να φωνάζουν τους νεκρούς να σηκωθούν εκείνοι να μπουν ζωντανοί και δεν θα ακούει. Και τότε θα πάνε στον Αντίχριστο και θα του λέγουν: μας υποσχέθηκες ότι θα μας δώσεις νερό, θα μας δώσεις ψωμί, θα μας δώσεις φαγητό. Δώσε μας. Και θα απαντά ο Αντίχριστος: δεν κρατώ τίποτε εγώ, εκείνος τα κρατάει όλα. Και λοιπόν τι θα γίνει τότε? Πού θα είναι η κυρία Τζάνι? Πού θα είναι τότε? Πού θα είναι? Αν φτάσει, αν φτάσει και έρθει η ημέρα σε εκείνη. Αν δεν φτάσει, δεν ξέρουμε πού θα πάει η άλλη. Εφόσον δεν πιστεύει σε τίποτε και φωνάζει ότι δεν πιστεύω, δουλειά δικιά σου, κυρία μου. Θέλει να το πεις και το άλλο ότι δεν πιστεύεις, δεν πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Αλλά προσπαθεί να πείσεις και τους άλλους να μην πιστεύεις. Αυτό είναι δικαίωμά σου. Ένα θαύμα φανερό είναι αυτό. Θαύμα φανερό, αυτό το οποίο είπαμε, το έστειλε ο Θεός στις τελευταίες ημέρες, όπως έστειλε τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος πόσα τους ήρανε, πόσα τους ήρανε, πόσα τους ήρανε, πόσα του είπανε. Και τώρα πηγαίνουν γονατιστοί να τον έβρουν για να τους θεραπεύσει. Έτσι είναι. Και τώρα αυτή τη στιγμή, βέβαια εκείνος ο Γιαμαρέλος, ναι, ευσεβέστατος άνθρωπος, λέγει μην βιάζεστε, λέγει, θα μείνει εκεί και ο Θεός θα απαντήσει και μετά ένα και δύο χρόνια και τρία χρόνια, λέγει, άστε, μην βιάζεστε, λέγει. Εγώ σας λέγω ότι τούτο είναι ένα θαύμα και όσοι θέλετε πιστέψετε, όσοι θέλετε μην πιστέψετε. Θαύμα. Λοιπόν, εμείς θα μας αξιώσει ο Θεός να πάμε να τον προσκυνήσουμε τον Άγιο εκεί, αλλά δεν επιτρέπουν τώρα, τον έκλεισαν, δεν επιτρέπουν. Δεν επιτρέπουν. Δυσαρίων. Δεν επιτρέπουν ακόμη να πάει κανείς να τον προσκυνήσει. Θα έρθει η στιγμή όμως που θα πηγαίνει ο κόσμος και θα βλέπει θαύματα. Θα επιτρέψει ο Θεός να αρχίσουν τα θαύματα τώρα. Ένα θαύμα μονάχα να γίνει, ένα μόνο, τελείωσε. Και θα δώσει ο Θεός ένα θαύμα συγκλονιστικό, ένας παράλυτος, ένας άρρωστος πολύ, θα επιτρέψει ο Παναγιώτος Θεός ένα θαύμα το οποίο θα συγκλονίσει. Οπότε, τι θα πούνε οι άπιστοι? Τώρα που πηγαίνουν στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος δεν είναι όλος όμως. Ο Άγιος Πυρίδωνας δεν είναι όλος όμως. Ο Άγιος Διονύσιος δεν είναι όλος όμως. Έχουμε Αγίους τόσους. Ναι, όλα, του το φύλαξε περισσότερο από το σαν. Ναι, πιο πολύ εδώ και τη χάρη νότα. Ναι, ύστερα από 15 χρόνια. Γιατί γέροντα τα λουλούδια που βρεθήκαν να πάρουν σκότωσαν. Ε, η κυρία Τζάνι δεν πιστεύει όμως. Είναι στον κόσμο τη. Μόνο εδώ έχουμε σωτηρία. Δύο ενεργεία ιατροδικαστές, δύο χημικούς και αρχαιολόγο. Αρχαιολόγο. Βρε γίνεο, της λέω ο κύριος Γιαμαρέλος, τι είναι αυτά που λες? Για να σκαφές κάνεις. Οπωσδήποτε. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας, να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας που μας αξίωσε και μας στέλνει, και μας στέλνει αυτούς τους Αγίους για να ενισχύσουμε την πίστη μας. Και ο Θεός είναι βοηθός, παιδάκια. Ο Θεός είναι βοηθός. Να περάσουμε τις Άγιες Μέρες αυτές της νηστείας και να φτάσουμε στα πάθη του Κυρίου μας και την Ανάστασή Του, και όσοι πιστοί προσέρχεται.
Όσοι άπιστοι, δικαίωμά σας. Όταν ήταν ο Χριστός μας, ήταν όλοι πιστοί? Δεν ήταν όλοι πιστοί. Ο Χριστός μας παρακαλούσε και έκανε τόσα θαύματα στον κόσμο για να πιστέψουν. Δεν επίστεψαν όμως. Τον εσταύρωσαν για να εξαλειφθεί, λέγει, ο πλάνος. Ο πλάνος. Αυτός ο πλάνος, λέγει, που πλανεύει τον κόσμο. Η αλήθεια πλανά τον κόσμο. Το ψεύδος πλανά τον κόσμο. Όχι η αλήθεια. Το λοιπόν, ως εδώ παιδάκια μου, βοήθειά μας για την Πέμπτη το πρωί, να είμαι θα...